Φώτος Πολίτης. Σκηνοθέτης, κριτικός θεάτρου, συγγραφέας θεατρικών έργων, μεταφραστής, αρθρογράφος και δοκιμιογράφος. Ήταν ο πρώτος σκηνοθέτης του Εθνικού Θεάτρου από την ημέρα της λειτουργίας του. Μελετητής του αρχαίου δράματος, πρωτοστάτησε στην αναβίωση της αρχαίας τραγωδίας το 1919. Αναβάθμισε το ρόλο του σκηνοθέτη, θεμελίωσε το Εθνικό Θέατρο και ανέδειξε τις παραστάσεις συνόλου. Ο Φώτος Πολίτης γεννήθηκε το 1890 στην Αθήνα. Γιος του σημαντικότερου Έλληνα λαογράφου Νίκου Πολίτη, απέκτησε ευρύτατη μόρφωση στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μεγάλωνε σε μία εποχή που το πρώιμο ακόμα ελληνικό κράτος προσπαθούσε να ορθοποδήσει από τα δημόσια ελλείμματα και τις ξένες επιρροές, ενώ την πρωθυπουργία της χώρας αναλάμβαναν διαδοχικά ο Χαρίλαος Τρικούπης με τον Θεόδωρο Δελιγιάννη. Σκηνοθέτες όπως ο Κωνσταντίνος Χριστομάνος, συγγραφείς όπως ο Άγγελος Βλάχος, ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, ο Παντελής Χόρν, λογοτέχνες όπως ο Γεώργιος Βυζίνος, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο Κωστής Παλαμάς και ο Κωνσταντίνος Καβάφης έγραφαν τη δική τους ιστορία στην ελληνική πνευματική ζωή. Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, στο θέατρο κυριαρχούσε ο νατουραλισμός με παρουσίαση στη σκηνή του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο δρούσαν οι πρωταγωνιστές. Το 1901 ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τότε βασιλιά Γεωργίου του Πρώτου το Βασιλικό Θέατρο με σκηνοθέτη τον Θωμά Οικονόμου. 3 χρόνια αργότερα, η μετάφραση της Ορέστιας του Εσχύλου στη Δημοτική και η παρουσίαση του έργου από το Βασιλικό Θέατρο θα προκαλέσει αιματηρά επεισόδια και αναταραχή στο κέντρο της Αθήνας. Τα γνωστά ως ορεστιακά. Ο Φώτος Πολίτης, νεαρός έφηβος το 1907, σπουδάζει νομικά στην Ιένα της Γερμανίας, συναναστρέφεται με τον Αλέξανδρο Δελμούζο και τον Γιώργο Παπανικολάου, ενώ παρακολουθεί και επηρεάζεται από τον γερμανό θεατρικό σκηνοθέτη Max Reinhardt. Ο Φώτος Πολίτης ανήκει σε μια μεγάλη πνευματική οικογένεια. Ήταν γιος του Νικολάου Πολίτη, του μεγάλου λαογράφου, αδερφός του μεταφραστή Γιώργου Πολίτη, ο οποίος ήταν μεταφραστής του Ήψεν κατεξοχήν, του Λίνου Πολίτη, που ήταν ο μεγάλος νεοελληνιστής και ταυτοχρόνως μελετητής του Σολομού. Ανήκε λοιπόν σε αυτή την πνευματική οικογένεια και γι' αυτό οι σπουδές του ήταν υψηλού επίπεδου. Σπούδασε στη Γερμανία νομικά, αλλά αφοσιώθηκε στο θέατρο. Στη Γερμανία βρέθηκε σε μια εποχή όπου γινόντουσαν οι μεγάλες ανακατατάξεις, οι μεγάλες σχολές, οι μεγάλες πνευματικές αλλά και πολιτικές, θα λέγαμε, ένας ζυμώσεις της εποχής εκείνης. Μοιήθηκε στο θέατρο και όταν γύρισε στην Ελλάδα έγινε ένας ίσως ο σημαντικότερος Έλληνας θεατρικός κριτικός. Ο Μινωτής έλεγε ότι η παρουσία του κριτικού Φώτου Πολίτη στο ελληνικό θέατρο ήταν εκείνη που ουσιαστικά το πνευματοποίησε. Του έδωσε δηλαδή μια καθαρά κανένας άλλου είδους προοπτική. Ήταν πολέμιος, πολλές φορές θεωρήθηκε ο Σταύρος σε Ιαλοπολείο, διότι κατόρθωνε να ανατρέπει τα πράγματα, να είναι πολύ σκληρός ακόμα και με σημαντικούς τοπίους της εποχής εκείνης που φτύνιναν το επάγγελμα. Ο λογοτέχνης Κωστής Μπαστιάς έγραψε αργότερα για τη δυνατότητα του πολίτη να διακρίνει τη δυναμική ενός έργου. Ο χρόνος εδικαίωσε τον πολίτη. Ούτε ένα έργο από αυτά που με τόση σκληρότητα καταδίκασε, δεν έζησε, δεν κατάφερε να τον διαψεύσει. Ο Φώτος Πολίτης συνέχιζε να αρθρογραφεί στις εφημερίδες Πρωία και Πολιτεία και να γράφει ποίηση. Το 1919, σε ηλικία μόλις 29 ετών, μετέφρασε και σκηνοθέτησε τον Ειδίποδα Τύρανο στο Θέατρο Ολύμπια με την Εταιρεία Ελληνικού Θεάτρου και τον Εμίλιο Δεάκη στον ομώνυμο ρόλο. Παράσταση επηρεασμένη από τον εξπρεσιονισμό και τον Reinhardt. Μάλιστα παράλληλα, με διάφορες χοροταξικές επεμβάσεις, δημιούργησε την ψευδέστηση του αρχαιοελληνικού θεάτρου. Κατήργησε την αυλαία και αφαίρεσε 3 σειρές καθισμάτων από την πλατεία για να μπορεί να κινηθεί ο χορός της τραγωδίας. Επεμβάσεις τολμηρές για εκείνη την εποχή. Αλλά η τόλμη χαρακτήριζε το σκηνοθετικό έργο του Πολίτη. Δέκτης των σύγχρονων ρευμάτων ο Φώτος Πολίτης, οι παραστάσεις του οποίου συχνά χαρακτηρίστηκαν πειραματικές. Ο μεγάλος λογοτέχνης Παύλος Νιρβάνας έγραφε τότε: «Το αρχαίον ρίγος, το ρίγος της τραγωδίας, δια πρώτην φοράν διέτρεξε προχθές εις νέων θέατρων την σποδηλική στήλην των σύγχρονων Αθηναίων». Το 1924 έγραψε το θεατρικό έργο «Ο Καραγκιόζης ο Μέγας». Με σαφείς αιχμές στην πολιτική πραγματικότητα της Ελλάδας, ο συγγραφέας υπογράμμιζε την ανάγκη για πρόοδο, στυλιτεύοντας αυτούς που έχουν την εξουσία και διαστρεβλώνουν αυτή την ανάγκη. Ο Φώτος Πολίτης έγραψε για τον Καραγκιόζη:
Υπάρχει και στον Καραγκιόζη, όπως και στο δημοτικό τραγούδι, πληρώτης ρυθμού, αρμονία υλικού και εκφράσεως. Έχει αποκρισταλώσει σε κατακάθαρες, απλές γραμμές την έννοια της υποκριτικής τέχνης που η εποχή μας τη θόλωσε και την παρεξηγεί. Ο Θόγκος, καθε αυτόν, έχει ζωγραφική αξία, αξία αναπαραστάσεως του ορισμένου ανθρώπου, και αυτός λυτρώνει υποκριτικά. Το τραγούδι που εισάγει στη σκηνή κάθε ήρωα του Καραγκιόζη βγαίνει από τέτοια ανάγκη και είναι η συμμαζεμένη υποκριτική έκφραση σε απόλυτη πληρότητα. Το τραγούδι εκείνο είναι η ηθική μορφή του σκιερού ήρωα, έντονη και διαυγής. Προεισάγει στη δράση, όπως οι αρχαίοι πρόλογοι και οι πρόλογοι πολλών δραματικών έργων των αρχών της αναγεννήσεως. Η ελληνική κοινωνία, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, άρχισε να ανοιχνεύει τους δρόμους μέσα από τους οποίους θα προσδιοριζόταν η ταυτότητά της. Επισημαίνεται ένα συνεχής προβληματισμός για τον ορισμό της ελληνικότητας στην καλλιτεχνική δημιουργία, το θεωρητικό λόγο και τη λαογραφική έρευνα. Ο Φώτος Πολίτης διέκρινε τα νέα ρεύματα, πειραματιζόταν και δημιουργούσε. Ήταν ένας από τους πρώτους σκηνοθέτες που παραδέχτηκε τη σπουδαιότητα του φωτισμού και των τεχνικών μέσων στην ατμόσφαιρα μιας παράστασης. Ήταν ο πρώτος που είχε την ιδέα να χρησιμοποιήσει σύγχρονους ζωγράφους σαν σκηνογράφους. Προπολεμικά, κάλεσε τον Παπαλουκά, τον Γκόντογλου και αργότερα τον νεότατο Βασιλείου να συμβάλλουν με την τέχνη τους στην τόσο πρωτοποριακή του προσπάθεια για ανανέωση του ελληνικού θεάτρου. Το 1927 επαναλαμβάνει το εγχείρημα της αναβίωσης της ελληνικής τραγωδίας, αυτή τη φορά σε ανοιχτό χώρο. Στο Παναθηναϊκό Στάδιο σκηνοθετεί «Εκάβη» με τη Μαρίκα Κοτοπούλη. Στο μεταξύ, από το 1915, με σειρά άρθρων του, ο Φώτος Πολίτης αναφέρεται στην αναγκαιότητα κρατικής βοήθειας στο θέατρο. Οι ιδέες του για το ελληνικό θέατρο, την επιμόρφωση των ηθοποιών, την οργάνωση των θειάσεων, έμοιαζαν προφητικές. Έτσι, όταν το 1930 αποφασίζεται η ίδρυση του Εθνικού Θεάτρου με διάταγμα του τότε Υπουργού Προεδρίας Γεωργίου Παπανδρέου, τα ενία του αναλαμβάνουν δύο σημαντικοί άνθρωποι. Γενικός Διευθυντής διορίζεται ο λογοτέχνης μεταφραστής Ιωάννης Γρυπάρης και σκηνοθέτης ο Φώτος Πολίτης. Δίπλα του, μόνιμοι συνεργάτες, ο ενδυματολόγος Αντώνης Φωκάς και ο σκηνογράφος Κλόνης. Ο Πολίτης κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες ώστε να προσελκύσει σημαντικά ονόματα ηθοποιών που θα δούλευαν στο Εθνικό Θέατρο. Οι περισσότεροι ανταποκρίθηκαν. Μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του ως σκηνοθέτης, κάλεσε τους ηθοποιούς και στην ομιλία του έκανε σαφές το όραμά του για το Εθνικό. Ένα θέατρο, όπως έλεγε, άξιο του ονόματός του και της αποστολής του, με σκοπό τη δημιουργία μιας σκηνής με σταθερές καλλιτεχνικές βάσεις, με σταθερή καλλιτεχνική ηθική, που να προκαλέσει όμως το σεβασμό προς τη σημασία που έχει η σκηνή και να δείξει τη σοβαρότητα που ενυπάρχει στην ιδέα του θεάτρου. Ο πρώτος απαραίτητος όρος υπάρξεως ενός σοβαρού θεάτρου είναι η δημιουργία ενός συνόλου. Με την εναρκτήρια παράσταση του Εθνικού, ο Φώτος Πολίτης έδωσε το στίγμα των δύο πόλων, το παρελθόν και το παρόν του ελληνικού θεάτρου. Αγαμέμνον του Εσχύλου και θείος όνειρος του Γρηγορίου Ξενόπουλου. Η πρεμιέρα υπήρξε το γεγονός της χρονιάς, καθώς η Αθήνα απέκτησε το τελειότερον θέατρο της Ανατολής, όπως έγραφαν οι εφημερίδες. Αφέντη, ας μαστιγωθώ. Πάλι εσύ εδώ. Πάλι και θα μιλήσω. Η εποχή αυτή είναι η λαμπρότερη από όσες είναι ο Θράσης που είναι 70 και όλος ο κόσμος. Και τον Εφιάλτη δεν τον εδολοφόνησε ο Περικλής, αλλά... Φτάνει, ούτε λέξη πια. Έξω, έξω αυτά δέστατε. Τον ακούσατε. Μόνον ένας Θράσης μπορεί να υπαγασπίζεται τον Δίδαγνο και την εποχή του. Από το 1932 έως το 1934, ο Φώτος Πολίτης σκηνοθέτησε στο Εθνικό Θέατρο 35 θεατρικά έργα. Από όλο το φάσμα του ελληνικού και παγκόσμιου ρεπερτορίου, με έμφαση όμως στην αρχαία τραγωδία, καταγράφοντας έτσι ένα εκπληκτικό ρεκόρ παραστάσεων μέσα σε δύο μόνο χρόνια. Δεν πρέπει το παιδί να αγαπά τον πατέρα του, αξιότιμο. Τώρα όμως ο πατέρας δεν έχει κάνει τίποτα για το παιδί του και το παιδί του ούτε καν τον γνώρισε. Μα αλήθεια, μένεις ακόμα αριζωμένη στην παλιά αυτή πρόληψη, εσύ που φαίνεται να μην έχεις καθόλου σκουριασμένες ιδέες. Λες να είναι πρόληψη. Μα και μόνη σου εδώ το βλέπεις, μητέρα, είναι και αυτή μια από αυτές τις ιδέες που έχουν μεγάλη πέραση στον κόσμο, λες και είναι. Βρικόλακες. Πέστης και βρικόλακες, αν θέλεις.
Όραμα του Φώτου Πολίτη, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε σε μια άλλη ιστορική ομιλία του προς τους ηθοποιούς του Εθνικού Θεάτρου, ήταν η ανάγκη για καθαρμό του ελληνικού θεάτρου από την χυδαία διασκέδαση και η δημιουργία ενός καλλιτεχνικού πυρήνα που θα βασιζόταν στην καλλιτεχνική ηθική. Ζητούσε από τους συνεργάτες του να δουλεύουν ως σύνολο και να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων των δύσκολων καιρών που βιώναν. Αν και ήταν ανοιχτό σε σύγχρονες επιρροές και οι παραστάσεις του ήταν συχνά πειραματικές, πίστευε ότι η δύναμη του ελληνικού θεάτρου βρίσκεται στο παρελθόν του και επέμενε στη σημασία διατήρησης του κλασικού ρεπερτορίου. Τελευταίες παραστάσεις του ήταν το έργο του Στέφαν Τσβάιχ, του Φτωχού Ταρνί και ο Δον Κάρλος του Σίλερ. Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του έργου του Τσβάιχ, ομάδα φασιστών που ενοχλήθηκαν από την εβραϊκή καταγωγή του συγγραφέα έφτασαν στο σημείο να διακόψουν την παράσταση. Υποστηριχτής του Πολίτη από την αρχή, ο Παύλος Νιρβάνας έγραψε: «Ο Φώτος Πολίτης ζει και θα εξακολουθεί να ζει εις την εθνική μας σκηνή, με το έργο του και με την ανάμνησή του και με την παράδοση που δημιούργησε». Η παράδοση αυτή μπορούμε να πούμε πως εξακολουθεί να υπάρχει. Ο διάδοχός του Δημήτρης Ροντήρης και στη συνέχεια ο Αλέξης Μινωτής συνέχισαν το έργο του Πολίτη, που κύριο χαρακτηριστικό του ήταν η αγάπη και ο σεβασμός στο θέατρο, τους εργάτες του και στο κοινό. Αυτός λοιπόν ο μεγάλος δάσκαλος του θεάτρου μας ουσιαστικά γέννησε τον νεοελληνικό θέατρο. Του έδωσε προοπτικές θεωρητικές, του έδωσε προοπτικές παιδείας και εκπαίδευσης και άσκησης ηθοποιών, δημιούργησε μια σχολή μαθητών ανάμεσα στους οποίους ο Ροντήρης, ο Πέλος Κατσέλης και οι μεγάλοι σκηνοθέτες της γενιάς αυτής, οι οποίοι ήταν μαθητές του, και ο ίδιος δημιούργησε τις βάσεις για ένα πολύ σημαντικό ρεπερτόριο στο Εθνικό Θέατρο. Θα πω μονάχα έτσι κάτι εντυπωσιακό. Όταν ανακοίνωσε στο Εθνικό Θέατρο το ρεπερτόριο των δύο πρώτων ετών μετά την ίδρυσή του, οι δύο μεγάλες αντίπαλες, ακόμα και πολιτικά, ελληνίδες πρωταγωνίστριες, η Κυβέλη και η Κοτοπούλη, αναγκάστηκαν να συνεργαστούν για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την ποιότητα και το ύψος του ρεπερτορίου του Εθνικού Θεάτρου. Και το ακολούθησαν με το να ανεβάσουν και εκείνοι υψηλό ρεπερτόριο, να ανεβάσουν Bernard Shaw, να ανεβάσουν Ibsen, να ανεβάσουν O'Neill κατά κάποιο τρόπο. Ήταν λοιπόν ένας άνθρωπος που πραγματικά έδωσε πνευματικότητα στο ελληνικό θέατρο και δημιούργησε τις βάσεις και για την εκπαίδευση ηθοποιών και ταυτοχρόνως για ένα ρεπερτόριο υψηλών προδιαγραφών, αφού ήδη κατέφασκε και στην ερμηνεία του αρχαίου δράματος, ανεβάζοντας Εσχύλο, ανεβάζοντας Ευρυπίδη, ανεβάζοντας τους Πέρσες κατά ένα ιδιόμορφο τρόπο στο κλειστό θέατρο της εποχής εκείνης. Είναι λοιπόν ένας πατέρας του ελληνικού θεάτρου. Το Θεατρικό Μουσείο, για να τον τιμήσει, θέσπισε το βραβείο Φώτος Πολίτης για τον καλύτερο σκηνοθέτη της χρονιάς. Ο θάνατος του σπουδαίου αυτού ανθρώπου το 1934, σε ηλικία μόλις 44 ετών, στέρισε από το ελληνικό θέατρο και τον τόπο ένα από τα πιο φωτεινά και παραγωγικά μυαλά που ανέδειξε η Ελλάδα τον 20ο αιώνα.